Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι χωρίς αμφιβολία ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών όλων των εποχών. Ήξερες όμως ότι πριν γίνει υποψήφιος GOAT, ήταν το παιδί για τα θελήματα του Δημήτρη Ναλιτζή? Στα μέσα της σεζόν 2001-2002, η Sporting Λισαβόνας έχασε με τραυματισμό τον center forward της Μάριους Νικουλάε. Και ο Λάζλο Μπόλωνη, γνωστός μας από τις θητείες του σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, βρήκε τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του Δημήτρη Ναλιτζή. Μάλιστα, έκανε και δηλώσεις εξηγώντας στους δύσπιστους πόσο πολύ τον πιστεύει καθότι παίκτης αξίας. Ο Έλληνας επιθετικός όμως, επουδενή δεν φάνηκε αντάξιος των προσδοκιών που δημιούργησε για εκείνον ο προπονητής του, πρωταθλητής όμως στέθηκε. Μερικά χρόνια αργότερα, σε συνέντευξή του για το πώς πέρασε και τι θυμάται από τη Sporting, ο Ναλιτζής αναφέρθηκε στη συνύπαρξή του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Αμούστακο παιδί τότε και με στραβά δόντια, ο Ρονάλντο βρισκόταν στην ομάδα νέων. Και όταν ανέβαινε στην αντρική ομάδα για προπονήσεις, ο Ναλιτζής τον έστελνε είτε να μαζεύει την μπάλα από τα σούτ του ή να φέρνει τα νερά. Πού να ήξερε τότε ο Ναλιτζής ότι εκείνο τον ballboy που έκανε ενίοτε και τον νερουλά θα γινόταν χρόνια αργότερα ο παίκτης που η Real Madrid για τα πόδια του θα δαπανούσε 94 εκατομμύρια ευρώ το 2009, κάνοντάς τον την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Γενικά το όνομα του CR7 είναι συνυφασμένο με τα ρεκόρ. Είναι ο πρώτος σε συμμετοχές στο Champions League με 183, καθώς και ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 140 γκολ. Είναι επίσης ο πρώτος παίκτης σε κατακτήσεις της κούπας με τα μεγάλα αυτιά, έχοντας 5 στην τροπαιοθήκη του σε συλλογικό επίπεδο. Και ας μην ξεχνάμε φυσικά την τριπλή του παρουσία στα ρεκόρ Guinness. Είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής με 196 επίσημες συμμετοχές με την εθνική του ομάδα, είναι ο μοναδικός επίσης αθλητής με πάνω από 0,5 εκατομμύριο followers στο Instagram, καθώς και ο μοναδικός που έχει σκοράρει σε 5 διαφορετικά Mundial.